Πάμε και στον κύριο Νικήτα, τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων στις Σέρες. Κύριε Νικήτα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Μωραΐτη, μια χαρά. Τώρα. Είμαι στο Άγιο Όρος και... Στο Άγιο Όρος, για τα μελίσια μου. Ναι. Για τα μελίσια σας. Λοιπόν. Για να βάλουμε το εκλεκτό κάθεμα του Αγίου Όρους. Σωστά. Έχετε καλή ποιότητα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πείτε μου τώρα τι ενημέρωση έχετε εσείς με τους συναδέλφους σας εκεί πάνω στο Γάζαρο χθες. Επειδή βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, δεν έχω έτσι μια πλήρη εικόνα. Ναι. Αυτό που άκουσα σήμερα το πρωί ότι ήταν τρεις συνάδελφοι, ας πούμε, δούλευαν τα μελίσια τους στο Γάζαρο. Ναι. Και από κάποιο λάθος χειρισμό πήρε φωτιά, ας πούμε, κάτω τα χόρτα, τα ξερά χόρτα πέραν φωτιά. Ναι. Και στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να τη σβήσουν τη φωτιά, μετά αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αυτά γνωρίζω. Κύριε Νικήτα, βοηθήστε μας λίγο, γιατί εμείς προκαιρού λέγαμε αφήστε τους μελισσοκόμους να βρίσκονται μέσα στο δάσος. Είναι αυτοί οι οποίοι θα προσέξουν, είναι αυτοί οι οποίοι θα μας σώσουν και θα προλάβουμε τα χειρότερα. Ναι, αυτό δεν λέγαμε. Έτσι ακριβώς, ναι. Τώρα τι έγινε και προκλήθηκε η ζημιά, έτσι λέγεται. Η πυροσβεστική δεν έβγαλε ακόμα πόρισμα. Τι έγινε λοιπόν? Και τους ξέφυγε. Δεν έχω πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί. Ναι. Τώρα τέτοια συμβάντα είναι μεμονωμένα, δηλαδή πολύ σπάνιες περιπτώσεις και συνήθως προκαλούνται από κάποιους, ας πούμε, ερασιτέχνες συναδέλφους. Α, τα καπνιστήρια, αυτά τα καπνιστήρια προκαλούν το κακό δηλαδή? Βασικά ναι, ο κύριος η κύρια αιτία είναι τα καπνιστήρια. Ναι. Αλλά είναι, ας πούμε, κάποιοι ερασιτέχνες, ας πούμε, οι μελισσοκόμοι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, τους κανόνες ασφαλείας που έχουμε, ας πούμε, εμείς οι επαγγελματίες. Δεν έχει ακουστεί κάποιος επαγγελματίας μελισσοκόμος μέχρι τώρα να βάλει κάποια, να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά. Γι' αυτό το θέμα εσείς θα το ψάξετε, γιατί κοιτάτε τώρα, με αυτό το κακό που πήγε να γίνει, που ευτυχώς σας λέω το προλάβαμε, ναι, χαλάει το όνομα λονών σας. Δυστυχώς έτσι είναι. Τώρα, ναι, θα πρέπει μεριά, να δείτε τι έγινε ότι... κι εσείς. Βέβαια, εννοείται αυτό. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν για ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας. Ας πούμε, ναι, θα πρέπει ο χώρος στον οποίο μπαίνουν τα μελίσια να αποψηλώνεται, να κουρεύεται, να μην έχει ξερά χόρτα. Θα πρέπει να έχετε κάποια τεπόζιτα με επαρκές ποσότητες νερού σε περίπτωση που συμβεί κάτι να προλάβουμε να επέμβουμε. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μαζί μας πυροσβεστήρες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πάλι, ας πούμε, επειδή υπάρχει μια τέτοια μεμονωμένη περίπτωση, δεν μπορούν να απαγορεύσουν όλους τους συναδέλφους. Μα γι' αυτό σας λέω ότι καταλαβαίνετε ότι με αυτό το περιστατικό, αν όντως είναι έτσι, θα μας τα πει και η πυροσβεστική, πλήττεστε όλοι. Αν ναι, λοιπόν σίγουρο, δεν είχαν ναι, μέτρα, αν τους ξέφυγε κάτι και δεν το πήραν είδηση, αν, τι να πω τώρα, είναι πολλά τα αν. Γι' αυτό περιμένουμε και το πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα πρέπει να το δείτε κι εσείς όμως και να είναι όλοι οι μελισσοκόμοι ενήμεροι και προετοιμασμένοι για τυχόν τέτοια ατύχημα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι σύμφωνοι με τη νέα πυροσβεστική διάταξη. Είμαστε ναι, υπέρ των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, mm-hmm, όχι μόνο mm-hmm, μια απλή σύσταση. Να γίνεται έλεγχος και να πέφτει και πολύ πρόστιμο, ας πούμε. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ όλων αυτών, ωραία, γιατί εμείς είμαστε τα μάτια της πολιτείας στα δάση. Ανέκαθεν, ας πούμε, οι μελισσοκόμοι προστατεύουμε τα δάση. Μα και εμείς αυτό πιστεύαμε. Είναι και κρίμα, στο άκουσμα δηλαδή παρεξενευτήκαμε, είναι αλήθεια. Λέμε εμείς, λέγαμε να μείνουν μέσα στο δάσος γιατί το προστατεύαν. Τώρα μένουν το καίν μόνοι τους, να δούμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Να δούμε και το πόρισμα και θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικήτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν.